φτάσαμε 300.000 στο YouTube! Και γι' αυτό σήμερα θα το γιορτάσουμε. Αλλά ταυτόχρονα θα σπάσουμε και λίγο τα νεύρα στη Φέη κλασικά. Είχε πει στο προηγούμενο βίντεο ότι θα μου πάρει εκδίκηση, ε! Έτσι είχε πει, Φέη! Και τώρα που να είναι, περιμένω την εκδίκησή σου. Ε, από εκεί που δεν το περιμένεις, λοιπόν, θα σου έρθει κι άλλο prank. Πρέπει να μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να δείτε αυτό που τσέχετε. Φέη! Μωρό μου, ήρθα! Ναι, τώρα που να είναι φεύγουμε. Δώσ' μου ένα λεπτό. Ναι, ναι. Δώσ' μου ένα λεπτό να κρύψω το prank σου. Α, τι όμορφη σήμερα. Μαστίκα, να σας δείξω. Ε, 300.000. Ναι, αλλά πες, δεν τους έχεις πιέσει. Φτάσαμε επιτέλους 300.000. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε να πάρουμε τώρα, πα. Πάμε πάλι. Αντε. Ήρθαμε στην κλασική μας βολτίτσα στην ACS. Έχουμε πει κάθε μέρα πηγαίνουμε τα δέματα. Κάθε μέρα. Οπότε τι περιμένεις, μπες και εσύ με το πρώτο link στην περιγραφή στο site και ψώνεις ό,τι θέλεις. Ψωνίζεις σήμερα, αύριο θα είναι σπίτι σου. Μόλις ανέβασα και κοινότητα, παιδιά, ένα κείμενο τεράστιο τόσο από πάνω μέχρι κάτω που σας λέω ευχαριστώ σε όλους. Αλλά ξέχασα να ευχαριστήσω πιο πολύ τα μέλη του καναλιού, ρε παιδιά. Πόσα είμαστε? Έχουμε τώρα φτάσει νομίζω 85 μέλη καναλιού. 85. Μιας και μιλήσαμε για το site, ήρθε η στιγμή να βγάλουμε καινούριο σχέδιο. Πολύ άργησα. Έτοιμο το σχέδιο, εγώ το είδα προσωπικά, εσείς όχι ακόμα. Θα το δείτε σε λίγο, ήρθαμε στα τζάμπο. Για πάμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ιδέα τι θα πάρουμε, απλά είναι η κλασική μας βόλτα. Έχουμε στα τζάμπο, ξέρετε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλω να πάρω μπαλόνια για 300. Το είπαμε και το κάναμε, έτσι. 300.000. Α, ή να πάρουμε και άλλα 3 μηδενικά. Όχι, μωρή, εντάξει, 300. Θα το καταλάβουν. Ένα κάπα. Α, πάμε να πάρουμε ένα κάπα. Τελικά δεν βρήκαμε κάπα, αλλά πήραμε παγωτό στο κορίτσι μου. Το ίδιο δεν είναι? Γράψτε μας στα σχόλια, έχετε δει που έχουν μικρύνει όλα τα παγωτά. Γιατί είναι όλα έτσι? Ρε μωρό μου, πού πήγανε εποχές που δίναμε 2 ευρώ και παίρναμε το 4x4. Αχαχα. Ωραία, γυρίσαμε σπίτι, Φέη είναι μέσα. Δεν έχει πάρει χαπάρι, φαίνομαι μια χαρά και ωραίος έτσι κύριος. Της λέω, μωρό μου, 300.000, αλλά δεν ξέρει τι την περιμένει. Α, εδώ είσαι. Σε λίγο μετά αυτό εδώ πέρα το πλασματάκι θα είναι η καινούρια μου κοπέλα. Και ναι, αυτή είναι η καινούρια μας μπλούζα, παιδιά, στο hey.store. Έχω βάλει το blue tick που όλοι αγοράσατε και έχω γράψει wannabe πάνω. Αντάξει, είναι δυνατόν? Blue tick, ρε παιδιά. Τι να το κάνετε, άμα δέσετε το μπλουζάρα. Και μπροστά, τι νομίζατε, μόνο πίσω θα έχει? Οπ! Είμαι πανευτυχής. Κάθε σχέδιο και καλύτερο. Απλά, πέρα το link στην περιγραφή. Μας χρωστάς. Έχουμε καλεσμένους. Γεια σας! Περιμένετε να το φορέσω τώρα, κάτσε να δεις τώρα θα γίνει. Ρε Νίκο! Γιατί την πλάτη μου πεθαίνω! Φορεμένη! Ε! Δες την πλάτη σου κάνει! Θέλω να μου πεις πώς κολλάω το σουβεράκι με το τικ. Το verify είναι μπλε. Τι ταιριάζει με το μπλε για να κάνει την αντίθεση κίτρινο. Τι κάνει μπαμ στο μάτι, τσακ. Το μοβ. Και γιατί, κοίτα, με έδωσε στη χρώμα. Ροζ. Ροζ, κίτρινο, μπλε! Ωραία, εσύ θα μπορέσει να πλύνει λίγο μέσα, να μην εγώ με το φίλο μου εδώ. Πήγαινε μέσα, πήγαινε και εσύ μέσα. Εντάξει, δεν θέλω να μας τραβήξει άλλο. Πήγαινε μέσα να πείτε τα δικά σας, δεν ξέρω τι θα κάνετε, πού θα πάτε. Φίλε μου, Κυριάκο. Λοιπόν, τώρα που μείναμε οι δυο μας, πρέπει να μείνει στη δικιά σου να πάει κάπου για λίγο με τη Φέη για να στήσουμε τη σούπερ φάρσα. Περίπτερο θα πάνε. Θα λείπουν λίγο και θα πούμε ότι θα φύγει και εσύ. Ότι καλά, ήρθε μια φίλη του Νίκου για να του δώσει κάτι. Κάπως έτσι θα το στήσουμε. Ναι, οκ. Και θα πούμε μέσα, θα έχουμε στήσει τις κάμερες και πάω! Δεν θα ξέρει. Δεν θα ξέρει από πού τη σύγχρονη. Λοιπόν, κορίτσια, θέλουμε μια λίστα από το σούπερ μάρκετ για να φτιάξουμε κάτι με τον Κυριάκο. Οπότε, μάλλον όσοι εμείς το φτιάχνουμε, θα πεταχτείτε 2 λεπτά, σωστά? Ωραία, αυτό. Και δεν πειράζει και να αργήσετε λίγο, εντάξει? Καλά. Εντάξει, που σας λέω, μπορεί να κοιτάξετε μήπως ξεχάσετε κάτι ξανά και ξανά. Και να αργήσετε λίγο παραπάνω. Καλά λέει ο Κυριάκος. Κυριάκος, συνόδεψε τις κυρίες έξω, σε παρακαλώ. Λάτε, να σας πάμε το σανσέρ. Σιγουρευτείτε ότι φύγαμε. Πάμε. Γεια σας. Κλείσε, φρίγω, κλείσε. Το σχέδιο ξεκινάει, Κυριάκο. Πηγαίνετε, σου λέω! Ωραία, Κυριάκο, πάμε γρήγορες κινήσεις. Στην κρεματοκάμαρα, κάτι εδώ πέρα να κάνουμε. Φέρ την κούκλα από μέσα. Και πού είναι, είμαστε σίγουροι ότι έχουν φύγει. Και κάτσε λίγο να βγω στο μπαλκόνι να δω. Ωραία, θα βάλουμε εδώ πέρα μαξιλάρια. Πού πρέπει να φέρω μαξιλάρια από μέσα. Ναι, κάπως έτσι, κάτι τέτοιο. Απλά, όχι, και απλά να το φουσκώσουμε και καλά ότι έχει σώμα, ρε. Και θα τη φυλάω. Α, ναι. Από αυτό εκεί βασικά. Κάτσε. Πού είναι, φύγανε όντως τελικά. Για να δω γιατί. Δεν τις βλέπω πριν, δεν τις είδα.
Όχι, να τι σα έτσι. Να καλά, να καλά. Κάτσε με μέδουν, κάτσε με μέδουν. Ναι. Τώρα. Όχι, τώρα πάνε, τώρα πάνε. Ωραία, ωραία. Θα βάλουμε αυτό από κάτω. Α, ναι, ρε. Αλλά να σου πω κάτι. Καλύτερα εκεί, εκεί. Εκεί είναι αυτά και εγώ να είμαι από εδώ. Όχι, ρε, γιατί όπως μπαίνει θα. Ναι, όπως μπαίνει θα δει αυτό. Θα δει αυτό. Μαλλιά, έτσι, έτσι. Ναι, και να είναι με τα μαλλιά από την άλλη. Ωραία, καλύτερα. Ωραία, να είναι έτσι, ναι. Φάνηκαν λίγο ύποπτοι. Και εμένα, πηγαίνετε και να αργήσετε λίγο. Ναι, αυτό. Εντάξει, και κάτι θέλουν να φτιάξουν. Τι θέλουν να φτιάξουν. Δεν ξέρω, 10 φορές το τονίσανε. Εν τω μεταξύ, ούτε αυγά δεν φτιάχνουν οίκο στο σπίτι. Τώρα τον έπεισαν να φτιάξουν. Εντάξει, ο δικός μου μπορεί ίσως κάτι μαγειρεύει στο σπίτι. Ναι, δεν ξέρω, μου φάνηκαν πάντως φούλοι ύποπτοι. Με το να λένε, κλειδώσαν και την πόρτα. Πάμε, σκέπασα τη γρήγορα. Έτσι. Ωραία, να είναι φουσκωμένο. Αλλά να φαίνεται κάπως μόνο το κεφάλι, ρε. Αλλά... Ναι, το κεφάλι, μόνο αυτό. Μόνο αυτό έχουμε. Έλα, δεις πως φαίνεται, έλα, δεις πως φαίνεται. Εμένα του αρέσει αυτό. Α, κρυμμένο ήταν. Κρυμμένο, όντως. Έχει κι άλλο πίσω. Ωραία, εγώ πήρα στον Νίκο μου αυτά. Δες. Πες φυλακά, πες φυλακά, δες. Ωχ, φαίνεται όντως σαν άνθρωπος. Πώς φαίνεται, πες λίγο. Φαίνεται εντάξει. Φαίνεται αληθινό, αλλά νομίζω θέλει λίγο ακόμα εδώ πέρα να και καλά ότι έχει πόδια. Γιατί τώρα είναι σαν να είναι νάνος. Δεν στο πόδι, δεν στο πόδι να φέρω κάτι από έξω. Πριν. Αυτά λες να κάνουν για πόδια. Αλλά θα βάλω κάπως από την κάτω πλευρά, μην το χαλάσω. Ναι, βάλτε το ένα πάνω στο άλλο. Βασικά θα δεις, κοίτα. Εκεί. Εντάξει, πόσο μεγάλη να είναι, το ένα. Εντάξει, ναι, μωρέ, κοντή. Είναι κοντή, είναι ένα 60, εντάξει. Ναι, μικρούλε. Ναι, μια χαρά είναι. Πήγαμε με τα ψώνια μας. Πάμε στο σπίτι τώρα. Να δούμε τι ετοιμάζουν τα αγόρια, γιατί εμένα κάτι μου βρωμάει ακόμα. Κάτι δεν ξέρω, ύπουλο, μυρίζομαι. Στόχος σου είναι να κατέβεις κι εσύ κάτω και με το που έρχονται να πεις περιμένετε λίγο, ήρθε μια γνωστή του Νίκου να το αφήσει κάτι. Μου είπε να κατέβω, περιμένετε. Εκείνη θα πει λογικά, τι λες, τι είναι αυτά που λες, ποια γνωστή. Θα θέλει να έρθει και θα κάνεις πως σταματάς, αλλά δεν θα την αφήνεις εγώ. Όχι, μην πας και τέτοια. Ναι. Και μετά θα έρθει, μη ξέρω εγώ και θα ανοίξει την πόρτα. Θα σου πω, ρε Κυριάκο, αυτά. Δεν φαντάζει, είναι τέρμα αληθινό, ρε. Τέρμα αληθινό, δε. Όπου που και να το δεις, δες. Ναι. Αφήνω εδώ πέρα και το hate κολλάν που έχω ότι και καλά έχουμε χτυθεί και είμαστε σε mood τέλειο. Ρε, ακόμα δεν έρχονται. Εντάξει, εμείς είμαστε έτοιμοι νομίζω. Πότε ήρθανε γάμο και δεν τις πήραμε χαμπάρι. Ωραία, ξαπλώνω και κάνω αυτό που σου είπα. Ναι. Κράτα και το κινητό. Και καλά δεν καθυστερήσω. Ναι, ωραία. Βάλτε κάπου σαν μίση, να μην σε βλέπουν. Πού είναι ξαπλώσα. Ωραία, καλό είναι αυτό που έχει πει. Θα σου πω ο Νίκος να κατέβουμε κάτω, ήρθε μια φίλη να του δώσει κάτι, μπλα μπλα. Ανοίξτε. Νίκο! Ρε Νίκο! Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε! 2 ώρες, έχουμε λιώσει. Κάνει πάρα πολύ. Δεν ακούω το κουδούνι, έχει χαλάσει το κουδούνι. Πού θα πει χαλάσει, εμείς. Να το χτυπάει. Όχι, έχει χαλάσει. Πώς έχει χαλάσει. Δεν ξέρω, πριν δεν ακούγανε. Αφού εγώ το ακούγα. Πάμε λίγο κάτω. Κάτι, γιατί ναι. Κάτω. Θα έρθει μια φίλη του Νίκου, λέει, να του δώσει κάτι. Φίλη. Καλά, εντάξει, ο Νίκος δεν έχει φίλη. Όχι. Ο Νίκος. Περίμενε. Πρέπει πάμε κάτω λίγο. Νίκο! Μα θα έρθει φίλη του, θα περιμένει. Πάσε καλά, Κυριακό. Δεν έχει καμία φίλη ο Νίκος. Εδώ θα κάτσω. Να του φέρει. Όχι. Θα πάμε και δύο μέρες. Αφού του φέραμε και να πιει. Του φέραμε και να πιει. Ορίστε και εσένα, σου φέραμε. Είναι δυνατό. Α, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Νίκο! Πάμε στο σαλόνι να το πιούμε. Σαλόνι. Ναι, να κάτσουμε εδώ. Πάμε. Είναι μέχρι να πούμε τουαλέτα. Αρκετή ώρα κάτσαμε εδώ. Πάμε να δώσω αυτό στον Νίκο. Κάτσε, βρε, ούτε 5 λεπτά δεν έχουν περάσει. Ούτε 5. Φέι, έλα πίσω. Φέι! Ρε φέι. Νίκο! Όχι μη. Ρε! Subscribe, παιδιά, αν σας άρεσε! Και δεν θα πάρει ποτέ εκδίκηση. Bye!